Πάμε να δείξουμε τώρα όμω γιατί αυτή είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Που δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Αυτέ είναι οι μπότες του πυροσβέστη. Ενό πυροσβέστη που επιχειρούσε Γεωργία μου στην Αρκαδία. Στην Αρκαδία. Είναι φίλο τη εκπομπή. Έστειλε τι μπότε του. Κοίτα πόσα κομμάτια είναι οι μπότε γύρω από τα καμένα. Κοίτα εδώ πώ είναι οι μπότε του. Συγγνώμη τώρα. Εννοώ την Αυτό... κακουχία! ρε παιδί μου. Αυτό εδώ. Έγινε διότι ήταν κανονικά τα παπούτσια και μπήκε όχι, μέσα στι και έγινε έτσι. Ναι, ή, ή ναι. αυτέ τι μπότε έχει. Όχι, ρε, δεν λέει ότι είναι ο άνθρωπο ότι δεν μα δίνουν μπότε. Σου δείχνει τι περνάνε αυτοί οι άνθρωποι. Κοίτα πώ γίνονται τα παπούτσια του, μελιωμένα παπούτσια. Ναι. Φτάνει σε σημείο και λιώνει από τη θερμότητα από όλα αυτά. Τι αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτή είναι από, τον το Ιάρχο, λέει, είναι δωρεά. Αν δεν υπήρχε τον Νιάρχο, είπε αυτό ο άνθρωπο. Ναι, αυτό ναι, ο άνθρωπο το είπε. Μίλησε με την αρχιτέκτριά μα στη Γεωργία Τιννινάρδου. Ναι. Αν δεν υπήρχε, λέει τον νιάρχο, άντε γεια σα. Ναι. Και αν δεν υπήρχε και ο κόσμο που βοηθάει και στηρίζει. Γιατί βοηθάει ο κόσμο και στηρίζει. Και υπάρχουν και οι εθελοντέ. Υπάρχουν... Αυτοί οι άνθρωποι, αυτό ο άνθρωπο εδώ με τη λιωμένη μπότα, ο πυροσβέστη. Και τα λέω τώρα σε γιο πυροσβέστη, τώρα έτσι. Τα λέμε. Λοιπόν, ούτε πληρώνεται. Όχι δεν πληρώνεται, δεν εννοώ. Υποπληρώνονται ρε παιδιά. Είναι χαμηλή η μισθή για αυτό που κάνουνε. Αυτοί οι άνθρωποι μόνο την τελευταία, το καλοκαίρι έχω χθε τη μήνα την Καραμίτρου, 80 πυροσβέστε τραυματίε. 80 αδερφέ. Αφού <laughs> είναι ο άλλο έπεσε στο κενό εχθέ τα τρίκαλα. <laughs> Παραλίγο ο άνθρωπο τραυματίστηκε, είναι καλά τελικά. Γιατί τράβαγε τη μάνικα να πάει πιο κοντά στην πυρκαγιά. <laughs>